κύριοι, άλλη μια εκπομπή Πολιτεία Πύλη Πολιτών ξεκινά. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε πάλι κοντά μας τον κύριο Τζίτζιο Στέριο, υποψήφιο βουλευτή του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, στον νομό Σερών. Κύριε Τζίτζιο, καλώς ήρθατε ξανά στην εκπομπή Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Καλησπέρα κύριε Σουφλερέ, χαρά μου που σας ξαναβρίσκω στις φιλόξενες συχνότητες της εκπομπής σας. Να είστε καλά, η χαρά είναι δική μας. Πριν προχωρήσουμε, κύριε Τζίτζιο, θα ήθελα να απευθυνθώ και στους τηλεθεατές μας και να πω το εξής, ότι όταν αναφερόμαστε στο δόγμα, ξεκαθαρίζουμε από την αρχή ότι δεν αγγίζουμε το θεϊκό κομμάτι της πίστης που είναι προσωπικό για τον καθέναν. Δεν αναφερόμαστε στις θεϊκές οντότητες, αλλά το πώς το δόγμα ως νομική οντότητα στην πολιτεία μας μέσα από νόμους που έχουν ψηφιστεί, παράγει άδικο σε όλες τις άλλες νομικές οντότητες που πληρώνουν φόρους χωρίς να απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην πολιτεία, όπως κάνουν όλες οι εταιρείες. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο, γιατί αναφέρομαι και σε ένα γεγονός που είδε κάποιος την προηγούμενη εκπομπή και με ρώτησε εάν τα έχουμε βάλει με τους ιερείς. Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζω και θα ήθελα και από την δική σας πλευρά να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό πριν προχωρήσουμε. Και στην προηγούμενη εκπομπή, μα και στην πρώτη εκπομπή που ξεκινήσαμε όσον αφορά το αφορολόγητο κάποιων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η τοποθέτησή μου ήταν, είναι και παραμένει ξεκάθαρη, δεν μας αφορά το τι πιστεύει ο καθένας. Αλλά δεν μπορεί μέσα σε μια πολιτεία να υπάρχουν πολίτες και οντότητες, εταιρείες διαφορετικών ταχυτήτων. Δεν μπορεί σε μια πολιτεία να μην είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Γιατί το Σύνταγμά μας αυτό ορίζει. Ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε, να δείξουμε το άδικο και μάλιστα όσον αφορά τους ίδιους τους ιερείς, δράτω με τις ευκαιρίες από την ερώτηση που σας έγινε από κάποιον συμπολίτη, οι ίδιοι ιερείς είναι και οι ίδιοι, όταν είναι σε χαμηλό βαθμό, είναι και οι ίδιοι αδικημένοι από αυτό το δικαιϊκό σύστημα, το πολυνομικό, το οποίο μπορούμε πολύ εύκολα σε μια επόμενη εκπομπή να αναδείξουμε το πόσο αδικημένοι είναι και οι ίδιοι. Οπότε, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όλοι οι πολίτες. Εμείς βλέπουμε τον άνθρωπο ως πολίτη μέσα στην πολιτεία. Και αν δούμε τον τίτλο της εκπομπής, η πολιτεία θα πρέπει να είναι μια πύλη από την οποία θα εξέρχονται συνεχώς πολίτες, οι οποίοι θα δημιουργούν πολιτισμό και θα δημιουργούν συνεχώς νέες πολιτείες από όπου θα εξέρχονται πάλι πολίτες. Και έτσι ανελύσεται το σύνολο της πολιτείας και όχι συντεχνίες, όχι συγκεκριμένες κάστες ανθρώπων. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ανάδειξη του αδίκου για να μπορέσουμε να εστιάσουμε στο δίκαιο. Πιο ξεκάθαρος νομίζω δεν θα μπορούσα να είμαι. Όχι, έτσι ακριβώς είναι κύριε Τζίτζιο. Απλά μία υπενθύμηση φέρνει πάλι τα πράγματα στην σωστή τους θέση. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, εκτός από την ιδιότητα, την επαγγελματική που έχουν, πάνω απ' όλα είναι πολίτες αυτής της πολιτείας. Ακριβώς. Λοιπόν, και να πάμε λοιπόν στο σημερινό μας θέμα, που ουσιαστικά είναι συνέχεια των προηγούμενων εκπομπών. Μιλούσαμε για τον αναγκαστικό νόμο το 1369 και εκεί πραγματικά μέσα είδαμε πάρα πολλά άρθρα που να παράγουν άδικο για έναν αναγκαστικό νόμο που αναλύσαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Ναι, θα ήθελα να θυμηθούμε αυτά που τα σημεία που είχαμε πιστήσει την προσοχή είναι ότι μιλάμε για τους ενοριακούς ναούς και τα νεκροταφεία ότι είναι αφορολόγητα, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Είδαμε να έχουν εγγραφές στο υποθηκοφυλάκιο περιουσίας η οποία δεν ανήκει
με νομικό έγγραφο το οποίο να έχει έρισμα σε διεθνές μα και σε εθνικό επίπεδο που να προέρχεται από τον Σουλτάνο τότε, όπου ο ίδιος είχε καταλάβει την Ελλάδα με το σπαθί. Και στην επόμενη εκπομπή, κύριε Σουφλερέ, είχα πει ότι θα φέρουμε ένα έγγραφο. Κλείνοντας σήμερα το κομμάτι αυτό, θα φέρουμε ένα έγγραφο στην επόμενη εκπομπή, όπου θα δούμε και το καθεστώς που υπάρχει και στην Ιωνία όσον αφορά με κατεχόμενα εδάφη. Οπότε, είδαμε να εγγράφονται στο υποθηκοφυλάκιο περιουσίες οι οποίες δεν είναι δικές τους, να αναγνωρίζονται από το κράτος και μάλιστα ατελώς. Είχαμε μείνει σε αυτό το κομμάτι. Στο ότι εγώ μπορώ για να εγγράψω κάτι στο παιδί μου θα πρέπει να πληρώσω εγώ ή το παιδί μου, ενώ οι ίδιοι οποιαδήποτε διαδικασία κάνουν με αυτόν τον νόμο είναι ατελείς. Και θα ήθελα να ολοκληρώνοντας αυτόν τον κύκλο εκπομπών, για να μην κουράσουμε, για να περάσουμε και σε επόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία είναι ακόμη χειρότερα, θα ήθελα να δούμε το άρθρο 37 ξανά, για να περάσουμε σε μία νομολογία που έχει περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα εισοδήματα. Ωραία. Να μας βοηθήσει λίγο το control, να δείξουμε στους τηλεθεατές μας το άρθρο 37. Το βλέπουμε, κύριε Τζίτζιο. Στο άρθρο 37, λοιπόν, μιλάει ότι οι πόροι των ενοριακών ναών είναι τακτική και έκτακτη. Η τακτική, λέει, είναι εκ της κινητής και ακινήτου περιουσίας του ναού πρόσοδη, δηλαδή υπεκμισθώσεις και ούτω καθεξής, τα εκ των βαπτίσεων, γάμων, κηδιών και μνημοσύνων δικαιώματα. Mm-hmm. Αυτά εδώ είναι τακτικά. Είναι η σπράξη από τα κυριά, είναι η σπράξη από τους δίσκους και η έκτακτη είναι από εράνους, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοτήματα και πρόστιμα. Εδώ θα ήθελα να πούμε ότι είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή ότι η σπράξη, όταν αναφέρεται οπουδήποτε η λέξη ίσπραξη, δεν μπορεί να είναι φορολόγητη. Όταν εγώ φορολογούμε ως επαγγελματίας, βάναυσα. Οπότε, θα ήθελα να δούμε με βάση αυτό ένα δείγμα του τι ακριβώς γίνεται με τα εισοδήματα όσον αφορά τα νομικά δημοσίου δικαίου ενοριακούς ναούς, όσον αφορά τις βαπτίσεις, τους γάμους, τις κηδείες και τα μνημόσυνα. Θα χρησιμοποιήσω ως δείγμα τη χρονιά του 2014, τα στοιχεία είναι επίσημα από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το 2014 λοιπόν είχαμε 26.000 γάμους, επίσημα, 26.000 ζευγάρια δηλαδή παντρεύτηκαν. Ναι. Ακόμη στρατά οποία χρεώνουν οι εκάστοτε ναοί είναι από 100 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν τα 300-350-400 ευρώ αναλόγως και τους πόσους ιερείς θα έχεις μέσα στο γάμο. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει το δείγμα μου 150 ευρώ έναν μέσο όρο. Με αυτό, αν κάνουμε τον πολλοπλασιασμό, βγάζουμε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, 3.900.000. Εάν περάσουμε στις γεννήσεις, είχαμε 93.429 γεννήσεις. Το 92% με βάση επίσης την στατιστική υπηρεσία, το 92% του ελληνικού πληθυσμού δηλώνουν Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Με βάση δηλαδή το 92%, αν το πολλαπλασιάσουμε, βγάζουμε περίπου 85.954 κατοίκους, γεννήσεις δηλαδή, με μόνο 100 ευρώ τη βάφτιση, είναι πολύ μικρό το ποσό, είναι το χαμηλότερο που μπορούσα να βάλω, βγάζουμε ένα νούμερο 8.600.000 ευρώ. Με συγχωρείτε, ναι. Και αν πάμε στους θανάτους, είχαμε 4.000 θανάτους επί το ίδιο ποσοστό, ότι θαύτηκαν δηλαδή με την διαδικασία την Ορθόδοξη, επί 92% βγάζουμε 104.880 ανθρώπους, επί 100 ευρώ μόνο πάλι, βγάζουμε ένα ποσό περίπου στα 10.500.000. Εάν τα προσθέσουμε όλα αυτά, βγάζουμε σχεδόν, παρά πολύ λίγες χιλιάδες ευρώ, βγάζουμε 23 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι αυτό τεράστιο το ποσό, νούμερο. Λοιπόν, το ποσό φυσικά είναι τεράστιο. Αυτό το ποσό, με βάση το νόμο αυτό, είναι αφορολόγητο. Δεν μπορώ να το σκεφτώ ότι αυτό θα συνέβαινε σε μία άλλη νομική οντότητα μέσα στο κράτος και θα ήταν αφορολόγητο. Ένα προϊόν να αγοράζεις ή μία παροχή υπηρεσίας και αν δεν κόψει απόδειξη αυτός που εισπράττει τα χρήματα και δεν φορολογηθεί γι' αυτό, είναι αδίκημα, είναι φορολογικό αδίκημα. Πόσο μάλλον εδώ και ένα τόσο μεγάλο ποσό να μην φορολογείται. Κύριε Σουφλερέ, φέρω ένα δείγμα. Εγώ στην επιχείρησή μου αγοράζω με τιμολόγια. Έχω μια υπηρεσία εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσίας πάνω στο κομμάτι των θερμοϊδραυλικών εφαρμογών. Αγοράζω με τιμολόγιο, πουλάω με απόδειξη τιμολόγιο τόσο τα αγαθά όσο και τις υπηρεσίες μου. Εδώ για παράδειγμα, όταν αγοράζουν κεριά, αγοράζουμε τιμολόγιο. Ποτέ όμως δεν κόβεται μία απόδειξη. Βγάζουν αυτό που λένε δίσκο. Δεν αποτελεί εισόδημα, παρόλο που είναι ίσπραξη. Χρεώνουνε, πας και σου λέει ότι για την εκκλησία θέλω εγώ 150 ευρώ. Πολύ ωραία. Δεν κόβεται απόδειξη. Όλα αυτά γίνονται, δεν γίνονται με έναν τρόπο αυτό που λέμε ως μαύρη αγορά. Όχι. Γίνονται με νομιμοφανή διαδικασία και τη λέω νομιμοφανή γιατί νόμιμη μπορεί να είναι αφού την προβλέπει ένας νόμος. Όταν ένας νόμος όμως δεν είναι ηθικός γιατί δεν αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες εισάξια τότε δεν μπορεί να είναι νόμιμος. Είναι νομιμοφανής η διαδικασία. Και πάνω σε αυτό, αν έχουμε το χρόνο, θα ήθελα να δούμε, κύριε Σουφλερέ, μία νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει από ένα μικρό δείγμα για να μπορέσουν να αντιληφθούν οι τηλεθεατές μας. Είναι ότι... αυτό που μας στείλατε πριν την εκπομπή, ναι. Κύριε Τζίτζιο. Μάλιστα, ναι. Να το δει το κοντρόλ, αν είμαστε έτοιμοι, να το δείξουμε στους τηλεθεατές μας. Ναι, το βλέπουμε. Για εξηγήστε μας τι ακριβώς είναι αυτό, κύριε Τζίτζιο. Αυτό που θα γίνει είναι μία ανάλυση. Αυτό που βλέπουμε είναι μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι 1473 του 2002, επίσημο έγγραφο. Ποσά λέει που προέρχονται από τυχερά εκκλησιών όπως Τρισάγια, παρακλήσεις κτλ. Και βάσει κανονιστικής διάταξης καταβάλλονται από τον εργοδότη εκκλησία, παγίως και περιοδικό σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μισθωτού. Και συνιστούν, λέει, εισόδημα από μισθητές υπηρεσίες. Θα δούμε όμως ότι δεν συνιστά αυτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Και το δείγμα μας λέει, το οποίο είναι πραγματικό, υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων. Για να μην κουράσουμε με το υπόλοιπο κείμενο, λέει στο τμήμα του, επειδή λέει στην προκειμένου προσβαλλόμενη απόφαση, αυτός που έκανε την ανέρεση, υπηρετεί ως ιερέας, λέει, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας Τίνου. Με την δήλωσή του φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 1996 προς τη ΔΟΗ Τίνου, δήλωσε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 7.882.000 δραχμές. Να θυμίσω σε όλους το 1996, σχεδόν 8 εκατομμύρια μιλάμε τώρα εδώ, έτσι, 8 εκατομμύρια δια 12 μήνες, βγάλτε το ποσό, να αντιληφθείτε λίγο το μηνιαίο εισόδημα. Είναι τεράστιο, πάλι είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο και... Να θυμίσω τότε ότι υπεύθυνος, προσωπικός μου συγγενής, πρώτος μου ξάδερφος, υπεύθυνος παραγωγής σε μεγάλη αλυσίδα αρτοποιίας εδώ στις Σέρες, ο μισθός του τότε ήταν 210.000 δραχμές το μήνα. Ο μισθός. Επί 12, μας, συν τα δώρα, μας κάνει περίπου 2,5 εκατομμύρια. 2.600. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το μέγεθος. Τη δήλωση αυτή, λέει, ανακάλεσε στη συνέχεια εν μέρη επικαλούμενος ότι το ποσό των 4 εκατομμυρίων δραχμών προερχόμενο από τα πάσης φύσεως τυχερά που προσφέρουν οι πιστοί προαιρετικά στο ναό για τρισάγια παρακλήσεις και την ανάγνωση ονομάτων
δεν αποτελεί εισόδημα και από συγνωστή, λέει, νομική πλάνη, το είχε περιλάβει στην αρχική του δήλωση. Μάλιστα. Το διοικητικό εφετείο, λέει, δέχθηκε ότι τα εν λόγω τυχερά δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη προς τον κληρικό και λαϊκό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό ως αντιμισθία ή αντάλλαγμα μισθού για την προσφερόμενη υπηρεσία ή ως αμοιβή για υπεροριακή εργασία, αλλά καταβάλλονται απευθείας προαιρετικά και αυτοβούλως από τους πιστούς προς τον κληρικό και λαϊκό προσωπικό του εν λόγω ιδρύματος. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, λέει, δεν υφίσταται το ενοιολογικό στοιχείο της εξάρτησης. Τι θέλει να μας πει εδώ? Μας λέει ότι η διοικητική αρχή, λοιπόν, αναγνωρίζει ότι αυτό δεν αποτελεί μισθό. Επικαλέστηκε τον νόμο που αναλύουμε, κύριε Τζίτζιο? Δεν έχει επικαλεστεί νόμο. Επικαλείται μόνο την αιτιολογία του συγκεκριμένου νομικού, που είναι ο δικηγόρος υπεράσπισης του συγκεκριμένου ιερέα. Ότι αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι μέσα στα άρθρα αυτά που προβλέπει, μέσα στις υποπαραγράφους μάλλον που προβλέπει το άρθρο 37 αυτού του νόμου. Είναι, λέει, για τρισάγια, είναι, λέει, για, τι άλλο λέει εδώ, πώς τα λέει, παρακλήσεις, ξέρετε, που φωνάζουν στα σπίτια και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι μέσα στο, δεν είναι γραμμένο μέσα εκεί και δεν το προσφέρει το εκκλησιαστικό ίδρυμα ως μισθό, ως αντιμισθία τέλος πάντων, στον ιερέα. Και το βγάζει από το φορολογηθέν ποσό για το έτος 1996. Το νούμερο είναι άνω του 50% του συνολικού εισοδήματος. Αυτό ήθελα να σας πω πριν, κύριε Τζίτζιο, ότι 7,5 εκατομμύρια είπατε το... Σχεδόν 7.882.000. Ναι. Επομένως, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι τα tips που λέμε, τα έξτρα. Ακριβώς. Αυτό γιατί το αναφέρω? Το αναφέρω γιατί μπλέκεται μέσα το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Δηλαδή, εάν αυτό ήταν μια συζήτηση σε ένα καφενείο, δεν θα μας ενδιαφέρει καθόλου. Όταν όμως μπλέκεται μέσα η πολιτεία με τη δικαστική εξουσία και βλέπουμε τέτοιες αποφάσεις, είναι αδύνατον να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Εάν αυτή τη συζήτηση, κύριε Σουφλερέ, την κάναμε στην αυλή του σπιτιού μου, αν την άκουγα από τρεις ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είχαν και προσωπικά με τον εν λόγω ιερέα, δεν θα την έδινα καθόλου σημασία. Όταν όμως βλέπουμε την πολιτεία να απαλλάσσει από εισοδήματα, τα οποία μάλιστα τα είχε δηλώσει στη φορολογική του δήλωση. Προσέξτε τώρα, δηλαδή εμπλέκουμε και το Υπουργείο Οικονομικών στη μέση. Να απαλλάσσεται από τη φορολογία, εντάξει, αυτό τώρα αν μη τι άλλο είναι άδικο. Είναι και πραγματικά τα νούμερα είναι που είναι αυτά που μεγαλώνουν την τεράστια διαφορά. Όταν έχουμε πολίτες δίπλα που να μην μπορούν πραγματικά να διαβιώσουν. Θα πάμε, κύριε Τζίτζιο, σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα ήθελα να μου πείτε γιατί, κατά τη γνώμη σας, δεν μπορεί να συνεισφέρει και αυτή η νομική οντότητα με τα εισοδήματα που έχει στο συνολικό φορολογικό κουρβανά που συμμετέχουμε όλοι οι πολίτες. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό και σε λίγο πάλι μαζί. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνων ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη μοναδική, θείη δημιουργή Α.
Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmothéase.com. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο στούντιο. Είμαστε με τον κύριο Τζίντζιο Στέργιο, υποψήφιο βουλευτή του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης των Νομών Σερών, και συζητάμε αυτό το επίμαχο θέμα των εταιριών, όπως είναι το δόγμα μέσα από τους νόμους να μην έχουμε την ίδια αντιμετώπιση όπως άλλες νομικές οντότητες απέναντι στην πολιτεία. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ, κύριε Τζίτζιο, δεν θα μπορούσε από τη στιγμή που κάνει ένα θεάρεστο έργο αυτή η νομική οντότητα, όπως ισχυρίζεται, να συνεισφέρει και εκείνη από τη δική της την πλευρά στην πολιτεία, που ουσιαστικά είναι για τους πολίτες, όλα για τους πολίτες γίνονται? Κύριε Σουφλερέ, ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή και ίσως είναι αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής, γιατί αν το ανοίξουμε δεν θα μπορέσουμε να το κλείσουμε και δεν θέλω να αφήσουμε κενά. Όμως, περιληπτικά θα μπορούσα να τοποθετηθώ ως εξής. Δεν γνωρίζουμε για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, το είπαμε και σε άλλη εκπομπή, ποια είναι η ανάγκη δηλαδή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ένα νομικό πρόσωπο γενικώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, λόγω της κρίσεως των τελευταίων 10-11 ετών, ναι, όντως, θα μπορούσε με βάση τις δηλωμένες περιουσίες οι οποίες έχει, θα μπορούσε να φοροαπαλλάξει ένα μεγάλο τμήμα των Ελλήνων πολιτών από αυτό το 27.000 που τώρα έγινε 47.000 κατά κεφαλήν εξωτερικό δημόσιο χρέος. Για να μην αναφερθούμε στην δωρεά της μετοχής της Ανατολής από τον Αρτέμι Σόρα, την οποία απέρριψε. Όμως, όπως είπα, είναι πολύ μεγάλο θέμα, ίσως το δούμε σε μια άλλη εκπομπή. Θα μπορούσε σίγουρα να κάνει πάρα πολλά. Όμως, εάν μπούμε σε αυτό το κομμάτι, αγγίζουμε ευαίσθητες χορδές, δεν θα ήθελα να το κάνω, γιατί πολλοί μπορεί να το εκλάβουν ως το ότι είμαστε απέναντι στο θεολογικό κομμάτι. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι για ποιον λόγο η πολιτεία αντιμετωπίζει με δύο μέτρα και δύο σταθμά διαφορετικά νομικά πρόσωπα, εταιρείες, οι οποίες δρούν μέσα στην ίδια την πολιτεία. Γιατί από τη μία έχουμε το ΠΙΕΤ, που είναι το εκκλησιαστικό ίδρυμα της Τίνου, της το συγκεκριμένο αυτό που είδαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην νομολογία, ενώ βλέπουμε το συγκεκριμένο να κάνει σχεδόν κάθε χρόνο δύο ράβδους χρυσού από τα τάματα και να τα βάζει σε συγκεκριμένο, υπάρχει συγκεκριμένο έγγραφο και αν θέλετε μπορούμε να το βγάλουμε, να το βγάζει με συγκεκριμένη διαδικασία μέσω από δικηγορικά γραφεία των Αθηνών, να πηγαίνει σε συγκεκριμένες στηρίδες, αυτός ο χρυσός να δηλώνεται δηλαδή στην Τράπεζα της Ελλάδος και να μην φορολογείται. Δεν μπορούμε από τη μια μεριά να βλέπουμε αυτό και από την άλλη μεριά να βλέπουμε έναν επαγγελματία ο οποίος δημιουργεί φόρους. Προσέξτε τώρα τι λέω. Όταν μιλάμε για μια ατομική επιχείρηση η οποία δεν είναι καν πολύ μικρή, όπως χαρακτηρίζεται δηλαδή από διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ ή φορολογικά. Ακούτε πολύ συχνά και λένε για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όταν αναφέρει ο νόμος πολύ μικρές επιχειρήσεις, είναι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 20 εργαζομένους. Όταν αναφέρει μικρές επιχειρήσεις, είναι πάνω από 100 εργαζομένους. Άρα, εμένα που έχω έναν υπάλληλο, δεν με βλέπει το σύστημα καν. Είμαι ένας ο οποίος είμαι πολύ ασήμαντος γι' αυτόν. Όμως, όταν μια ατομική επιχείρηση μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, ένα κύκλο εργασιών 40, 50, 60, 70 χιλιάδες ευρώ, εάν σε αυτές τις 60 χιλιάδες ευρώ αποφορολογήσουμε, βγάλουμε το ΦΠΑ, το 24% και βγάλουμε και το 26% φόρο από το πρώτο ευρώ. Θέλω να μείνω πάνω σε αυτό το κομμάτι, κύριε Σουφλερέ. Βλέπουμε από τη μια μεριά εταιρείες οι οποίες δεν δηλώνουν έσοδα, που λέμε ότι είναι tips, δηλαδή είναι το έδωσε ο άλλος γιατί το ήθελε, που δεν έχει γιατί το ήθελε, ειδικά σε πολύ μικρές κοινωνίες,
Είναι δεδομένο ότι αυτό θα πρέπει να συμβεί. Δεν μπορείς να κάνεις, για παράδειγμα, δρυσάγιο χωρίς να δώσεις κάτι. Δεν μπορείς να θάψεις τον άνθρωπό σου χωρίς να πληρώσεις. Δεν μπορείς να βαφτίσεις χωρίς να πληρώσεις. Δεν μπορείς να παντρευτείς χωρίς να πληρώσεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Για να σε εγγράψουν δηλαδή στα δικά τους τα κατάστοιχα, θα πρέπει να πληρώσεις. Έτσι έχουμε και μεγαλώσει, κύριε Τζίτζιο. Έτσι έχουμε μεγαλώσει όλοι μας σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Εγώ τουλάχιστον έτσι μεγάλωσα. Ναι, ακριβώς. Το θεωρούμε ότι έτσι είναι. Ναι, αλλά για... ωραία, έτσι είναι. Γιατί όμως να μην φορολογείτε? Όταν εγώ, και τώρα θέλω να μ' ακούσουν όλοι, πιστεύουν, δεν πιστεύουν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όταν παλεύεις, αδερφέ μου, από το πρωί μέχρι το πρωί, τα όχτα δικά σου τα ξέρεις μόνο εσύ, ούτε η γυναίκα σου τα ξέρει τα όχτα δικά σου. Μόνο εσύ τα ξέρεις. Το δικό σου το κεφάλι κυκλοφορούν, γι' αυτό και φεύγουν όλοι από ανακοπή τα τελευταία χρόνια. Λόγω του μεγάλου άγχους, της πίεσης αυτής της οικονομικής. Όταν εσύ δουλεύεις και φορολογείς από το πρώτο ευρώ με 26% και μέχρι και 45%, θα τα δούμε στην πορεία ότι οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα είναι οι πιο σκληροί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μη τι άλλο. Οπότε, όταν εγώ φορολογούμαι από 26% και άμα ανέβω κλίμακα μπορώ να πάω 29% και 32% φόρο και 24% ΦΠΑ, 24% και 26% κύριε Σουφλερέ, πήγαμε 50%. Δηλαδή, από το τζίρο που κάνω εγώ, εάν κάνω στην καλύτερη μου χρονιά, αν θα κάνω 50.000 ευρώ τζίρο, τα 25.000 ευρώ δεν είναι δικά μου. Κάποιος που κάνει 20.000 ευρώ τζίρο, που είναι το πιο σύνηθες για μια ατομική επιχείρηση, αυτό είναι και το δικό μου δηλαδή κομμάτι, ένας που κάνει 20.000 ευρώ, τα 10.000 δεν είναι δικά του. Και αν βάλω και τις ασφαλιστικές εισφορές, πάμε στο 72%. Δηλαδή εγώ ξαφνικά με αυτόν που λέγεται κράτος είμαι συνέτερος και δεν έβαλε στην δικιά μου επιχείρηση ένα ευρώ κεφάλαιο. Έτσι ακριβώς. Να το δεχθώ ότι όλα αυτά γίνονται για να στηρίξουμε το κράτος μας. Ναι, αλλά δεν μπορείς εσύ ο νομοθέτης κάποιον άλλον να τον αντιμετωπίζεις με διαφορετικά κριτήρια. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν προσφέρει. Λογικά δεν κινεί κεφάλαια, δεν δημιουργεί φόρους, δεν πληρώνει καύσιμα. Απαλλάσσεται δηλαδή του φόρου από πάρα πολλά πράγματα και στην ουσία δεν κάνει αυτό που λέμε στην απλή λαϊκή γλώσσα στην αγορά, δεν κινεί το χρήμα. Δεν μπορείς να δεις, εγώ δεν θα ήθελα να δει με ευνοϊκότερες συνθήκες κανέναν πολίτη, να είναι όλοι ίσοι. Αλλά εάν το πάρουμε τώρα λίγο υποκειμενικά, δεν μπορείς να δεις ευνοϊκότερα αυτόν που δεν παράγει τίποτα και να βλέπεις με δυσμενέστερα κριτήρια αυτόν που παράγει, αυτόν που δημιουργεί. Άρα δεν θέλεις να δημιουργεί ο πολίτης μέσα στην πολιτεία. Τον έχεις απλά για να συντηρεί τα έξοδά σου. Το ότι παράγεται... το ότι παράγεται άδικο, κύριε Τζίτζιο, είναι οφθαλμοφανές και μάλιστα με έναν νομιμοφανή τρόπο. Το ότι εγώ θα πω κρύβονται αυτές οι διαδικασίες πίσω από νόμους οι οποίοι γίνονται από κάποιους νομοθέτες που πραγματικά ως πυρήνα δεν έχουν τον ίδιο τον άνθρωπο αλλά κάποια συμφέροντα. Αυτό θα πρέπει να το δει ο πολίτης. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι εκπομπές, γι' αυτό έρχονται όλα αυτά τα στοιχεία στην επιφάνεια, για να μπορούν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση και να βγάλουν τα ασφαλή τους συμπεράσματα και στη συνέχεια να πράξουν. Τι να πράξουν? Αυτό που λέμε πάντα, το ότι θα πρέπει ο πολίτης να περάσει στην άλλη πλευρά, στην πλευρά του ενεργού πολίτη και να κάνει δράση, να αναλάβει εκείνος την όλη διαδικασία, γιατί σίγουρα θα νομοθετεί πιο δίκαια. Ακριβώς, κύριε Σουφλερέ. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το τεράστιο κάλεσμα. Δεν θα θέλαμε να παρεξηγηθούμε από κανέναν. Το τι πιστεύει ο καθένας και πού γονατίζει το βράδυ είναι δικό του θέμα. Έτσι. Όταν όμως μιλάμε για πολιτεία, για εκλογές, για εκλογή του νομοθετικού σώματος, δεν μπορεί να μην δούμε αυτούς τους ανθεληνικούς νόμους. Δεν μπορούμε να δούμε, να παραβλέψουμε δηλαδή αυτό το τεράστιο άδικο που παράγεται μέσα από την μη ορθή διαχείριση του δικαίου. Για να συμβεί η ορθή διαχείριση του δικαίου πρέπει να μετέχουμε όλοι
κρίσεως και αρχής επί παντός επιστητού των κοινών της πολιτείας μας. Δηλαδή θα πρέπει ο πολίτης να μην αφήνει σε κάποιους δίθεν ειδικούς την πολιτεία του, γιατί αυτοί οι δίθεν ειδικοί, θα μιλήσω πολύ απλά, το μαγαζί το βάλαν μέσα. Αν ήταν δηλαδή υπεύθυνοι αυτοί σε μια ανώνυμη εταιρεία, θα είχαν απολυθεί προπολού και θα είχαν κλείσουμε... περάσει και από... Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τζίτζιο, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Ναι, και θα είχαν περάσει και από δικαστική αίθουσα για καποδιαχείριση για διαφυγόντα κέρδη του οργανισμού και ούτω καθεξής. Αυτό θα πρέπει να αντιληφθεί ο πολίτης, να πάψει να το βλέπει στενά μέσα από δογματικές προκαταλήψεις, να ανοίξει τα μάτια του νου και να δει ότι αν δεν υπάρχει ίση αντιμετώπιση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσα στην πολιτεία, δεν μπορεί αυτή η πολιτεία να μην έχει, να σταματήσει να έχει συγκρούσεις μεταξύ των πολιτών. Έτσι ακριβώς. Αυτό, έτσι ακριβώς. Και κλείνουμε αυτόν τον κύκλο εκπομπών. Θα επανέλθουμε με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία επίσης είναι αφορολόγητα. Θα χαρούμε πολύ, κύριε Τζίτζιο, να σας έχουμε ξανά κοντά μας με άλλα στοιχεία που θα μας φέρετε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται το προφανές, αυτό που φαίνεται σε όλους μας, αυτό που λέμε ξανά και ξανά. Ο νομοθέτης είναι αυτός ο οποίος βάζει ουσιαστικά, όπως μας είπε ο κύριος Τζίτζιος, την μία ομάδα ανθρώπων, την μία ομάδα πολιτών απέναντι στην άλλη. Αυτό δεν βγάζει πουθενά. Πραγματικά δεν βγάζει πουθενά. Αυτό που βγάζει είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα όλοι μας. Αν λοιπόν πραγματικά θέλουμε να το αλλάξουμε, και όχι μόνο για μας, έρχονται επόμενες γενιές. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε κάτι μόνο για μας. Είμαστε εδώ γιατί προετοιμάζουμε το έδαφος για τις επόμενες γενιές. Αν λοιπόν θέλουμε να αλλάξουν όλα αυτά που διαβιώνουμε σήμερα σε ένα καλύτερο περιβάλλον για τους επόμενους, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Καλή συνέχεια σε όλους.